Στο debate των 6 υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ που διήρκησε 3 ώρες, κυριάρχησαν οι αιχμές, οι προσωπικές επιθέσεις και οι έντονοι διάλογοι. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν χθες το βράδυ στο στούντιο της ΕΡΤ Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιανακοπούλου, Άννα Διαματοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης, εν ώψη των νοσοκομματικών εκλογών στο κόμμα που θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτικός γύρος θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου. Οι 6 υποψήφοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους. Τα δίδυμα της κόντρας πολλά είχαν επιλεγεί προσεκτικά από τα επικοινωνιακά επιτελεία των μονομάχων, προκειμένου να αναδείξει ο ένας τα δύναμα στοιχεία του άλλου. Η άγρια κόντρα Δούκα-Ανδρουλάκη προς το τέλος της τηλεμαχίας επιπροσωπικού, η αντιπαράθεση Γερουλάνου-Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια, η σύγκρουση Διαματοπούλου-Δούκα για τις συμμαχίες στο Δήμο Αθηναίων, το πινκ-πονκ Γιανακοπούλου-Ανδρουλάκη για τη λειτουργία του κόμματος, η σύγκρουση Διαματοπούλου-Ανδρουλάκη για τον νόμο για την παιδεία, η εχμές Κατρίνη κατά Ανδρουλάκη καθώς και τα ομαδικά πειρά των περισσότερων κατά Διαματοπούλου, για την απουσία ετών από το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη στάση της σε θέματα όπως οι υποκλοπές στα Τέμπη, συνέθεσαν το επιθετικό σκηνικό στο στούντιο της ΕΡΤ. Έγινε μια πολύ ωραία διαδικασία, ένα νέο τύπου debate, το οποίο νομίζω ότι πραγματικά μόνο καλύτερες διαδικασίες μπορεί να φέρει στο μέλλον. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε χθες συνολικά. Κέρδισε γιατί έδειξε ότι μπορεί να έχει πολιτικό λόγο, μπορεί να έχει αντιπολιτευτικό λόγο, καθώς ακούστηκαν πάρα πολλές από τις θέσεις μας. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δείξαμε για ποιο λόγο επανερχόμαστε, για ποιο λόγο μπορούμε να είμαστε ο έτερος κυβερνητικός στόχος, η έτερη κυβερνητική επιλογή μάλλον, με συγχωρείτε, και να μπούμε στην διαδικασία να κερδίσουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία όπως πρέπει να γίνει για μια σοβαρή επιλογή στη χώρα. Θεωρείτε ότι ξεχώρισε κάποιος εκ των υποψηφίων χθες το debate, γιατί υπήρξαν και κάποια μέσα σε εισαγωγικά συντροφικά μαχαιρώματα, υπήρξαν, θα λέγαμε, διαξυφισμοί για τα κόκκινα δάνεια. Επίσης, στο σύνολό τους, οι υπόλοιποι πέντε άσκησαν μια κριτική στην κυρία Διαματοπούλου, κάνοντας λόγο για απουσία ετών από τα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πολύ λογικό όταν έχουμε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου, που είναι μια σε εισαγωγικά μάχη, ισοκομματική μάχη, αυτά να γίνονται. Κάθε υποψήφιος έθεσε τα δικά του παραδείγματα, τους δικούς του προβληματισμούς, αναφορικά με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες. Νομίζω όμως ότι μέσα από όλη τη διαδικασία φαίνεται ότι θα πάμε ενωτικά για την επόμενη μέρα για να καταφέρουμε να σηκώσουμε το ΠΑΣΟΚ, να σηκώσουμε τον πράσινο τον ήλιο ακόμα πιο δυνατά και πιο ψηλά. Κάποιοι υποψήφοι θεωρώ ότι ναι, φάνηκαν ότι ίσως δεν ήταν προετοιμασμένοι, ίσως έχουν πάρα πολλά πράγματα, έχουν πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη που λέμε, ίσως ήταν λίγο δύσκολο για αυτούς να ανταποκριθούν, ήταν πρώτη φορά η επαφή τους με μια τέτοια διαδικασία. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος θα κρίνει ποιοι έχουν δουλέψει περισσότερο, ποιοι έχουν την οριμότητα και μπορούν να ανταποκριθούν σε μια θέση Προέδρου και ποιοι πραγματικά θέλουν να ενώσουν και να προχωρήσουν για την επόμενη μέρα μαζί. Ουδής πάντως εκ των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν προέβησε κάποιο σημαντικό λάθος που θα τους στοιχήσει εκλογικά, καθώς όλοι είχαν καλές και κακές στιγμές.